Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσότη. Καλημέρα, κύριε Πουγκρίς, εσάς και τους ακροατές. Πέντε ημέρες δεν έχουν ακόμη νερό, δεν έχουν ρεύμα, τσακώνονται ποιος θα κόψει το δέντρο, δεν έχουν υπογειοποιηθεί τα καλώδια, αλλά το εσπρεσάκι, εσπρεσάκι. Ναι, κύριε Πουγκρίς, παίζουν τον παπά, ο ένας είναι της ευθύνης των άλλων, ωστόσο δεν μπορούν να κρύψουν μία αλήθεια. Ποιες είναι οι προτεραιότητες αυτού του κράτους, του αστικού κράτους, που δεν είναι ένα κράτος για όλους όπως είναι γνωστό, είναι στην υπηρεσία του μεγάλου κεφαλαίου. Ναι. Αυτό λοιπόν το κράτος οδηγεί στα σημερινά τραγικά αποτελέσματα και σε ένα έγκλημα που είναι βέβαια σε εξέλιξη και σε βάρος του λαού. Θυμίζουμε βέβαια όλες τις φυσικές καταστροφές που έγιναν μέχρι τώρα και τις συνέπειες για τα λαϊκά στρώματα. Καταστροφές που θα μπορούσαν να μην είχαν αυτές τις συνέπειες, να είχαν προβλεφθεί. Αλλά βλέπετε. Και ξέρετε, να σας διακόψω λίγο, συγγνώμη, δεν θέλω να χαλάσω τον ερμό της σκέψης σας, αλλά είχαν ενημέρωση από τους μετεωρολόγους, από έμπειρους μετεωρολόγους. 40 χρόνια μετεωρολόγοι και πήγαν και τους ενημέρωσαν. Θα υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Όπως και ενημέρωση είχαν για τους ισχυρούς ανέμους που είχαμε τα αποτελέσματα στο Μάτι. Ενημέρωση είχαν για τις πλημμύρες στη Μάντρα. Είχαν ενημέρωση λοιπόν για την εκδήλωση αυτών των ακραίων φαινομένων. Αλλά βλέπετε ότι αυτό που κυριαρχεί είναι ποιο είναι το κόστος και ποιο είναι το όφελος. Και βλέπετε ότι η ζωή του λαού μας μπαίνει σε αυτή τη λογική του κόστους και του ωφέλους, με τις τραγικές συνέπειες που πάντα βέβαια προκύπτουν από αυτή την πολιτική που ακολουθεί η εκάστοτε κυβέρνηση που υπηρετεί τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Βλέπετε ότι από τη μια πλευρά μιλούν για συντόνισες ενέργειες κτλ. Ωστόσο όμως είναι πολύ καλά συντονισμένες, κύριε Βούλγαρη, όταν πρόκειται να αξιοποιήσουν ή να δημιουργήσουν έργα. Τότε έχουμε fast track διαδικασίες και με πολύ εύκολο τρόπο αντιμετωπίζουν προβλήματα. Για παράδειγμα, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που ακόμα και στις βουνοκορφές βρίσκουν τρόπο να υλοποιήσουν τους σχεδιασμούς των ΑΠΕ. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι το κόστος, δεν είναι ο σχεδιασμός, αλλά ο σχεδιασμός τι θα υπηρετήσει. Γιατί αν πράγματι εδώ ήθελαν να ικανοποιήσουν ανάγκες του λαού, να προστατέψουν τον λαό συνολικά, δεν θα προχωρούσαν στην απελευθέρωση της ενέργειας. Βλέπετε, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Χθες υπήρχε συνδικαλιστής εδώ στην εκπομπή που έλεγε το εξής για το ΔΔΕ, ότι απαξιώνουν το φορέα, έχουν συνταξιοδοτηθεί 600 άτομα και ούτε λίγο ούτε πολύ χρειάζονται 1000 άτομα για να κάνουν τη δουλειά τους. Την ίδια ώρα βλέπουμε να γίνονται επιθέσεις στο ΔΔΕ. Αναρωτιέμαι μήπως περιμένει κάποιος εργολάβος στη γωνιά. Είναι ακριβώς έτσι, κύριε Βουλγαρή. Περιμένουν, γιατί όπως είναι γνωστό θα ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΕ, όλου του δικτύου δηλαδή. Γιατί ήδη την κομματιάζουν και τη δίνουν, ας πούμε. Λέω μήπως και εκεί, γιατί βλέπω πολλές επιθέσεις στο ΔΔΕ. Πάντως θα είδατε χθες μια διαμαρτυρία του Στέφανου Μάνου. Ναι, την είδα, ναι. Το διάβασα από προχθές, ναι. Λοιπόν, τη διαβάσατε. Λοιπόν, εντάξει, βέβαια. Γράφει μια αλήθεια ο άνθρωπος, ότι αυτή είναι η κανονικότητα που θα ζει ο λαός μας και δυστυχώς αυτή θα είναι. Γιατί θα είναι αυτή? Γιατί ο κύριος Μάνος, σαν υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, υλοποίησε ακριβώς αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρη απελευθέρωση της ενέργειας, όπως και των μεταφορών, όπως και και άλλων τομέων της οικονομίας, με τραγικές συνέπειες για τα λαϊκά στρώματα. Είναι γνωστό, κύριε Βούλγαρη, ότι όλη αυτή η πολιτική έχει οδηγήσει στην ενεργειακή φτώχεια. Πέρα από τα μεγάλα προβλήματα των εργαζομένων στη ΔΕΗ, πέρα από το ότι ο λαός πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα, που πολλοί σήμερα δεν μπορούν να πληρώσουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ, αυτή είναι μια συνέπεια λοιπόν της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Είναι μια συνέπεια των νέων πεδίων κερδοφορίας που άνοιξαν οι κυβερνήσεις στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, και για να κερδίζουν
πάνω στην ανάγκη του λαού μας σήμερα να έχει ρεύμα. Και βέβαια βλέπουμε σήμερα ότι ακόμα και τα δέντρα τα οποία ο Αδημιέ κάθε χρόνο σχεδίαζε την κοπή των δέντρων για να μην έχει τέτοια φαινόμενα, ακόμη και αυτό πήγε πίσω με πολύ ελάχιστο ποσό που σήμερα δίνεται για αυτή τη λειτουργία, αλλά και με πολύ ελάχιστο προσωπικό. Καταρχάς, κύριε Κατσότη, και αυτό με τις αρμοδιότητες. Αν ακουμπάει στα καλώδια της ΔΕΗ ο ΔΔΕ, αν δεν ακουμπάει ο Δήμος, αν είναι εκεί, ας πούμε, θυμάμαι παλιότερα και με το Ζάπιο. Στο πεδίο του Άρρωστο Ζάπιο, άλλη αρμοδιότητα έχει ο Δήμος. Άλλη είχε η τότε νομαρχία, σήμερα περιφέρεια. Άλλο έχει ο ένας φορέας, άλλο άλλος. Δηλαδή, όταν 50 φορείς έχουν αρμοδιότητα για ένα δέντρο, τότε τι να περιμένουμε. Κύριε Βούλγαρη, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά όμως, όπως είπε και προηγουμένως, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να συντονιστεί η κυβέρνηση με την περιφέρεια, με το Δήμο και με κάθε άλλη υπηρεσία όταν πρόκειται να αξιοποιήσουν ή να δημιουργήσουν έργα υποδομής για το μεγάλο κεφάλαιο. Και πολύ δύσκολα συντονίζονται όταν θα πρέπει να διασφαλίσουν είτε τη ζωή του λαού μας. Αυτό έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα, αν θέλετε, πλήρως μέσα από τη λειτουργία του κράτους, των μηχανισμών του και όλα τα υπόλοιπα. Έλεγα προηγουμένως για τον ΔΔΕ και τον ΑΔΜΙΕ. Ναι. Και σας θυμίζω για το κέντρο υπερυψηλής τάσης στην Κουμουνδούρο, στον Ασπόπηγο. Πριν από 10 μέρες. Ναι. Εκεί είναι γνωστό ότι κινδυνεύουμε από ένα πολύ μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα. Όταν έχουμε υποδομές τέτοιες του 1972. Όταν έχουμε υποδομές του 1986. Δηλαδή, απεχειωμένα δίκτυα και υποδομές που σήμερα δεν εξυγχρονίζονται γιατί έχουν άλλες επιλογές, ενισχύουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχουν γεμίσει όλες οι βουνοκορφές με τέτοιες πηγές, τέτοιες επενδύσεις, να το πω έτσι, σε βάρος, να το πω, της ΔΕΗ, του ίδιου του δικτύου, του εξυγχρονισμού του και την ανάγκη να υπηρετείται διαρκώς ο λαός μας με ρεύμα φτηνό, ικανό να ικανοποιήσει ανάγκες συνολικά του λαού. Αυτή η πολιτική πρέπει να μπει απέναντι από τον λαό. Αυτή η πολιτική θα πρέπει να ανατραπεί, κύριε Βούλγαρη, γιατί δεν μπορεί να υπηρετήσει τις ανάγκες του λαού. Και αυτή η πολιτική θα είναι αυτή που θα έχει αυτές τις τραγικές συνέπειες με νεκρούς, με ανθρώπους που και τώρα δεν είχαμε νεκρούς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν οξυγόνο και δεν μπόρεσαν να έχουν την παροχή αυτή που έπρεπε λόγω της πτώσης του ρεύματος. Και δεν έχει τέλος λοιπόν αυτή η ιστορία των συνεπειών για τον λαό από αυτή την πολιτική που ακολουθεί συνολικά η κυβέρνηση και αυτή και η προηγούμενη. Να μην απαλλάξει την προηγούμενη κυβέρνηση η οποία προχώρησε συνολικά στην απελευθέρωση της μεταφοράς ενέργειας με αρκετά νομοσχέδια και νόμους που έγιναν βέβαια του κράτους την προηγούμενη περίοδο. Επειδή ακούμε διάφορα στα κανάλια και τόσα εκατομμύρια για τη στήριξη αυτού του κλάδου και τόσα εκατομμύρια από εκεί, εμείς κάνουμε το εξής. Όταν κάνουν ανακοινώσεις από την κυβέρνηση ως τα Εκούρας άλλοι για το ποιους ευνοούν και ποιους στηρίζουν, εμείς βγάζουμε ένα εκπρόσωπο από εκεί. Να δούμε αν όντως τους στηρίζουν. Οι άνθρωποι δηλώνουν απογοήτευση, δηλώνουν ότι είναι σε απόγνωση. Και χθες το κάναμε και με τις συγκοινωνίες και λόγω του κορονοϊού και λόγω του καιρικού. Γιατί δεν υπάρχουν λεωφορεία, γιατί βγαίνουν κάθε 40. Και όταν λένε οι ίδιοι άνθρωποι, ότι οι εργαζόμενοι εκεί, έτσι, ότι έχουν να δουν λεωφορείο από το 2008, δεν υπάρχουν ανταλλακτικά. Μετά, πώς μπορείς και λες από τη μια έχω λεφτά για 18 Ραφάλ και από την άλλη δεν έχω για λεωφορεία και βάζεις το ΚΤΕΛ μέσα? Αυτές είναι οι προτεραιότητες της αστικής τάξης κεφαλαίως στη χώρα μας και αυτές υπηρετούνται να εμπλέκονται συνολικά στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ στην περιοχή με εξοπλισμούς τέτοιους που υπηρετούν αυτές τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και των υπηρεσικών οργανισμών και να μην δίνουν
χρήματα για τις ασφαλείς μεταφορές των εργαζομένων και του λαού στις πόλεις συνολικά στην Ελλάδα. Είναι λοιπόν αυτές οι προτεραιότητες που πρέπει ο λαός να δει αν αυτές ικανοποιούν τη ζωή του, την βελτιώνουν ή την κάνουν πιο δύσκολη, υπονομεύεται συνολικά η ποιότητα ζωής τους. Και εδώ έχουμε παραδείγματα. Χθες ακόμα ένα λεωφορείο έγινε έκρηξη στο Καλοριφέρ και παραλίγο να σκοτωθεί μια επιβάτηδα 61 ετών. Δηλαδή το καλοκαίρι τα λεωφορεία παίρνουν φωτιά, το χειμώνα το ίδιο από το Καλοριφέρ, και είναι απεχειωμένος ο στόλος, έλλειψη προσωπικού, και όμως και σε αυτό το τομέα των μεταφορών η κυβέρνηση υπηρετεί τη σύμπραξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την ιδιωτικοποίηση των μεταφορών. Γι' αυτό λοιπόν και δεν δίνει τα απαραίτητα κονδύλια για να έχουμε μεταφορές τέτοιες, όπως βέβαια και στην ενέργεια. Θέλει να κάνει την Ελλάδα κόμβο ενεργειακό, και ενώ υπάρχουν εμβληματικά έργα, η σύνδεση της Αττικής με την Κρήτη για παράδειγμα, εδώ έχουμε μια τέτοια κατάσταση όπου τα πράγματα δυσκολεύουν για την διαρκή παροχή ρεύματος στους εργαζόμενους και στο λαό μας. Έλεγα χθες ότι ως πολίτης, αφού το κράτος δεν μπορεί να φτάσει με πίσα και ιδιωτικοποιεί τους δρόμους, δεν μπορεί το κράτος να φτάσει από την Αθήνα ως τη Θεσσαλονίκη. Γιατί αν δεν μπορεί να φτάσει, δηλώνει μόνο του ανικανότητα και το δίνει σε ιδιώτες ή εξυπηρετεί αυτό το να είναι ο ιδιώτης μέσα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ όμως πληρώνω ένα αντίτιμο. Πληρώνω τα διόδια. Και πληρώνω τα διόδια για να μην έχει λακκούβες ο δρόμος, να είναι καλός, να μην είναι αριστερή στροφή με δεξιά κλίση να με πετάξει έξω από το δρόμο. Γιατί έχουμε δει και τέτοια έργα στην Αθηνολαμίας. Αριστερή στροφή με δεξιά κλίση, που πετάει τα αυτοκίνητα έξω, αντί τα κρατάει μέσα. Αλλά εγώ δεν πληρώνω για να είναι καθαρός ο δρόμος και να μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Γιατί τον κλείνουν τον δρόμο, αφού πληρώνω γι' αυτό. Πληρώνω την υπηρεσία, την πληρώνω εγώ. Την οποία δεν έχω όμως τελικά. Ναι, ακριβώς. Και ο λαός οργίζεται βέβαια με αυτή την απόφαση της κυβέρνησης, που ενώ έλεγε ότι θα κρατήσει ανοιχτό τον εθνικό δρόμο, τελικά τον έκλεισε. Γιατί η μόνη λύση που έχουν και για την πανδημία και για τα φυσικά φαινόμενα είναι: μείνετε στο σπίτι. Σταματήστε να κινείστε, να μιλάτε. Η μόνη λύση που, αν θέλετε, έχουν οι κυβερνήσεις, γιατί δεν θέλουν πράγματι ή μάλλον υπηρετούν αυτές τις ανάγκες, να απαλλάξουν την επιχείρηση που έχει τον εθνικό δρόμο από τα έξοδα για τον καθαρισμό του, να απαλλάξουν την επιχείρηση από δαπάνες που πρέπει να κάνουν για τον συγχωρισμό του δρόμου, για τις λακκούβες, όπως λέτε. Οι κακοτεχνίες είναι ευθύνη της κυβέρνησης που παραλαμβάνει ένα έργο. Τα ατυχήματα, τα δυστυχήματα που γίνεται δεν οφείλονται μόνο στον οδηγό, αλλά και σε όλη αυτή την κακοτεχνία που παρακολουθούμε. Υπάρχουν κομμάτια τέτοια στην Εθνική Αθηνολαμίας. Ναι, υπάρχουν, δηλαδή, επειδή έχω περάσει. Αριστερή στροφή με δεξιά κλίση. Γιατί εκεί τους βόλευε να βγει το φρεάτιο. Δηλαδή, κύριε Βουλγαρέ, όλα αυτά γίνονται γιατί αυτός που σχεδιάζει το τι θα αναπτυχθεί, το πώς και ποιο θα υπηρετεί, είναι ακριβώς αυτό το κράτος, που δεν είναι κράτος όλου του λαού μας, είναι κράτος του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτό σχεδιάζει. Τι θα αναπτυχθεί, ποιες υποδομές θα γίνουν και τι πρέπει να υπηρετήσουν. Οι υποδομές γίνονται όταν πρέπει να υπηρετηθεί μια μεγάλη επένδυση. Τότε θα δείτε ότι οι υποδομές θα είναι καλές. Παλιότερα, όταν όμως αφορά το λαό, δυστυχώς είναι σαν τραπάτρα που λέει ο λαός μας. Παλιότερα, και εδώ υπάρχει μεγάλη ευθύνη του λαού μας να δει αν πράγματι πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει αυτή την αναρχία στην παραγωγή, στην ανάπτυξη κτλ. Αυτή, το ότι υπηρετείται αυτές οι ανάγκες του κεφαλαίου με το να σχεδιάζουν αυτοί το τι θα αναπτύξουν, ή αν θα πρέπει αυτό να αλλάξει μορφή οργάνωση οικονομία και να σχεδιάζονται ακριβώς οι λαϊκές ανάγκες, αυτό η ασφάλεια τώρα του λαού μας, το να ζει αξιοπρεπώς, το να μπορεί να παράγει τον πλούτο και να γυρίζει στον ίδιον
και όχι να το δεσμεύσουν. Αυτό λέει τώρα ένας ακροατής μας με μήνυμα του, ότι αυτοί που σήμερα διαμαρτύρονται είναι αυτοί που ψήφισαν τον λαό πρόβλητο, ενώντας τον κύριο Μητσοτάκη, καθώς και την αντιπολίτευση. Γιατί διαμαρτύρονται τώρα. Αυτό λέει ένας φίλος ακροατής που μας έστειλε μήνυμα. Ναι. Ήθελα να πω το εξής, κύριε Κατσότη. Παλιότερα, σε ένα άλλο ραδιόφωνο που δούλευα, σε ένα άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, είχα αφιερώσει ένα δίωρο, και όχι μόνο, αλλά συνεχώς και στις κινητοποίησεις που έκαναν τότε τα παιδιά. Μιλάω για τους ντελιβεράδες, για τα παιδιά αυτά. Είδα κάποια απίστευτα πλάνα να παλεύουν τα παιδιά μέσα στο χιόνι με μηχανάκια. Δεν μπορούσε να κινηθεί αυτοκίνητο και αυτοί πήγαιναν τα παιδιά με μηχανάκια να προσπαθήσουν να έχουν ζεστό το φαγητό που θα παραλάβει αυτός που το παρήγγειλε. Τι συνθήκες εργασίας είναι αυτές? Κύριε Βουλγαρή, χθες είχαμε ένα νομοσχέδιο και ήταν και μια τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, και εκεί που μίλησα είπα ότι με εκπλήσει η ευαισθησία του Υπουργείου Εργασίας και της κυβέρνησης, που κάλεσε τους επιχειρηματικούς ομίλους χθες να δώσουν κράνος και στολή στους εργαζόμενους ντελιβεράδες για να κάνουν την δουλειά σου με ασφάλεια. Πότε? Χθες. Που δεν κινούνταν τίποτα, προχθές μάλλον. Που το χιόνι, που αν θέλετε ο Υπουργός Εργασίας με 4x4 δεν μπόρεσε να βγει έξω. Και όμως έδωσε τη δυνατότητα στους επιχειρηματικούς ομίλους να εκβιάζουν τους εργαζόμενους, δίνοντας ένα κράνος σε μια στολή να δουλεύουν πάνω σε δύο ρόδες μέσα στο χιόνι και μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Είναι αδίστακτη, κύριε Βούλγαρη. Είναι αδίστακτη. Όχι μόνο οι επιχειρηματικοί όμιλοι, αλλά και τα θερέφωνά τους. Αυτοί που τους στηρίζουν. Γι' αυτό και οι εργαζόμενοι, συνολικά, όπου και αν δουλεύουν, θα πρέπει να δουν ποιος είναι αυτός που βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του. Ποιος είναι αυτός που υπηρετεί σήμερα τις ανάγκες που λέγεται κέρδος. Την ανάγκη που λέγεται κέρδος. Και βάζει τη ζωή του σε κίνδυνο. Είναι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Οι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να οργανωθούν και να αντισταθούν και να διεκδικήσουν. Δεν μπορεί να βγαίνουν στη δουλειά με τέτοιες χειρικές συνθήκες. Είτε με καύσωνα, είτε με παγωνιές, είτε με οριστηρότητα του δρόμου λόγω του χιονιού ή των καιρικών συνθήκων. Χρειάζεται λοιπόν εδώ αντίσταση, δράση, αγώνας, οργάνωση καταρχήν των εργαζομένων και διεκδίκηση των αναγκών τους. Αλλιώς θα είναι τα εύκολα θύματα στο δωμό του κέρδους. Κύριε Κατσότη, διάβασα προημερών ένα κείμενο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και είχε ένα τίτλο ότι για να καλέσουν στέλεχος του ΚΚΕ τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας πρέπει να αναστηθεί ο Λάζαρος. Τις προηγούμενες ώρες είχαμε και νομοσχέδιο στη Βουλή για τα μέσα ενημέρωσης. Αρχικά γέλασα όταν διάβασα αυτόν τον τίτλο, αλλά είναι μια πραγματικότητα όμως, έτσι? Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Βουλγαρή, και υπάρχει αυτό το αντικειμενικό. Σας έχουν κόψει, έτσι. Σας έχουν κόψει. Μα είναι προφανές, όχι μόνο, κάθε άλλη φωνή η οποία στέκεται απέναντι από αυτή την πολιτική που υλοποιείται σήμερα, από ένα σχεδιασμό όπως η έκθεση Πισαρίδη, την οποία η κυβέρνηση έχει αποδεχτεί και υλοποιεί, όποια φωνή λοιπόν είναι απέναντι την κόβουνε. Και ιδιαίτερα του ΚΚΕ, που λέει ότι αυτή η πολιτική φταίει για την ανεργία, για τη φτώχεια που εξαπλώνεται διαρκώς, για την εξαθλίωση του ίδιου του λαού. Την εργασία, κύριε Κατσότη, εδώ και πολλά χρόνια από δικαίωμα την έχουν κάνει ρουσφέτη, για να είναι δεμένη εκεί στο κόμμα. Ρουσφέτη, και μάλιστα ρουσφέτη σήμερα για τετράωρα. Ναι. Για τέτοιες συνθήκες δουλειάς με 200 ευρώ, με 300 ευρώ. Σήμερα η κυβέρνηση πρωτοστατεί, κύριε Βούλγαρη, να το καταλάβουν οι ακροατές, με προγράμματα για τους ανέργους με αμοιβή 200 ευρώ το μήνα. Βεβαίως θα μου πείτε, είναι προκειμένου άλλος να είναι άνεργος στα 200 ευρώ. Αυτή όμως η λογική του μικρότερου κακού, που μας οδηγεί πάντα στο τέλος. Εδώ είχαμε πρωθυπουργό που μας είπε να δουλεύουν οι πιτσιρικάδες χωρίς ένσημα. Ναι, στο πρόσφατο παρελθόν, όχι τώρα. Στο πρόσφατο παρελθόν. Δεν πρέπει να συμβιβάζεται κανείς με αυτή την εργασιακή ζούγκλα, με αυτή την κατάσταση η οποία εξελίσσεται, που όλο και πιο φτηνή εργατική δύναμη επιδιώκουν. Γιατί αυτό θέλει σήμερα το μεγάλο κεφάλαιο. Θέλει πολύ φτηνή εργατική δύναμη, γιατί αυτό το φιλικό περιβάλλον που κάνουν, που δημιουργούν οι κυβερνήσεις. Κατάργηση λογικών συμβάσεων εργασίας, κατάργηση του κατώτερου μισθού,
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 200 ευρώ, λένε. Καλά, η λέξη σύμβαση πλέον πρέπει να την ψάξουμε στο λεξικό. Η λέξη σύμβαση πρέπει να την ψάξουμε στο λεξικό πια, θα ξεχάσουμε τι σημαίνει. Σωστό είναι αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ λίγες οι συμβάσεις και αυτές δεν εφαρμόζονται. Αυτό που κυριαρχεί σήμερα είναι αυτό που δημιούργησαν οι κυβερνήσεις στο πολιτικό προσωπικό του κεφαλαίου, οι ενώσεις προσώπων, είναι εργαλεία δηλαδή, των επιχειρηματικών ομίλων, που κάθε εργοδότης έχει 5 ανθρώπους που τους βάζει μπροστά και κάνουν μία σύμβαση η οποία έχει μισθούς πείνας και εργασιακές σχέσεις γαλλίερας. Και τώρα κιόλας και με την τηλεεργασία, καλά έχει να γίνει. Εκεί τα προβλήματα είναι ακόμα χειρότερο. Ο χρόνος ενεργός και ανεργός ή ο χρόνος ελεύθερος χρόνος δεν υπάρχει. Είναι δυστυχώς είναι όλο στην υπηρεσία της επιχείρησης, η οποία στέλνουν email κιόλας και αργά το βράδυ. Και άμα δεν το δεις να απαντήσεις, μπορεί να απολυθήσει την άλλη μέρα. Τηλεργασία η οποία έχει οξύνει την εκμετάλλευση, έχει επιδεινώσει την θέση των εργαζομένων και με μείωση των αποδοχών. Από την άλλη πλευρά βέβαια το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων έχει μειωθεί κατακόρυφα και βέβαια οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που πληρώνουν αυτή την εργασιακή σχέση, κάνοντας το σπίτι του γραφείο, έχοντας τον υπολογιστή με την εργασία αυτή, με την εκπαίδευση στα παιδιά τους. Με την εκπαίδευση και μπορεί ένας γονιός να που έχει 3 παιδιά να έχει και 3 υπολογιστές. Αυτό δεν αναρωτήθηκε κανείς αν κάποιος που έχει 3 παιδιά μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα την οικονομική να έχει 3 υπολογιστές σπίτι. Και όμως δεν αναρωτήθηκε. Είναι πάρα πολλοί αυτοί, κύριε Βούλγαρη, που στερούνται, να πω έτσι, και αυτοί στην εκπαίδευση που εμείς δεν συμφωνούμε, που θα μπορούσε εδώ η ζωντανή εκπαίδευση των μαθητών είναι αυτή που πρέπει να κυριαρχήσει. Όμως και πάλι εδώ, όπως είδατε, το ότι δεν θέλουν να δαπανίσουν χρήματα για νέες αίθουσες, για 15 παιδιά στην τάξη, για προσλήψεις εκπαιδευτικών, ακολουθούν αυτή την πολιτική, αφήνοντας τα παιδιά ουσιαστικά αμόρφωτα. Αυτή η γενιά με την τηλεεκπαίδευση θα έχει σοβαρά ζητήματα το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό και εμείς συντασσόμαστε. Αλλά μπορεί να είναι και επιλογή, κύριε Κατσότη, αυτό, έτσι. Το να είναι τα παιδιά αμόρφωτα, έτσι. Επιλογή τη αστική τάξη, βέβαια, είναι επιλογή. Έτσι. Δεν θέλουν. Δηλαδή, όταν φέρνεις, αντί να στείλεις στο Χάρβαρντ το παιδί, γλιτώνεις τα έξοδα, φέρνεις στο Χάρβαρντ εδώ. Όταν υπάρχει τηλεεκπαίδευση, όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός. Και εγώ που είμαι περιστεριώτης μου λέει ότι έπρεπε να γίνω ψυχτικός, γιατί ζήτησα συγγνώμη, έγραψα άρθρο, ζήτησα συγγνώμη εγώ προσωπικά από τον κύριο Μητσοτάκη που δεν έγινα ψυχτικός ως περιστεριώτης. Τι να κάνω, ζήτησα συγγνώμη, αφού ο άνθρωπος ήθελε να γίνουμε ψυχτικοί στο Περιστέρι. Δεν ξέρει όμως ότι στο Περιστέρι μπαίνουν πρώτοι στο Μετσόβιο και σε πανεπιστημιακές σχολές. Άρα είναι επιλογή ακόμα πριν γίνει η κυβέρνηση. Το είχε πει ο άνθρωπος. Το είχε πει. Κύριε Βούλγαρη, είναι ακριβώς όπως το λέτε, γι' αυτό και το νομοσχέδιο που πέρασε πρόσφατα υλοποιεί έναν τέτοιο σχεδιασμό της αστικής τάξης, υψώνοντας μεγάλους φραγμούς στα παιδιά των εργαζομένων για να πάνε στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κάνοντας τα πτυχία τρεις κατηγορίες και τέλος πάντων υλοποιώντας αυτόν τον σχεδιασμό που λέει ότι τα παιδιά της αστικής τάξης θα διευθύνουν, θα διοικούν, λοιπόν, και τα παιδιά της αστικής τάξης και τα παιδιά της εργατικής τάξης θα πρέπει να γίνονται ψυχτικοί, όπως λέτε. Όμως η εργατική τάξη, η νεολαία, τα παιδιά της θα αγωνιστούν και θα αφήσουν στα χαρτιά και από το νομοσχέδιο και θα διεκδικήσουν τη μόρφωση που έχουν δικαίωμα να το κάνουν, να είναι επιστήμονες που θα υπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού και όχι βέβαια τις ανάγκες της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί αυτό θέλουν μέσα από τα Χάρβαρντ και μέσα από τις υπόλοιπες τα υπόλοιπα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που στέλνουν τα παιδιά τους, οι μεγάλοι επιχειρηματίες και οι αστεί τέλος πάντων της χώρας μας, αυτό θέλουν οι ίδιοι να κάνουν κουμάντο στην οικονομία και να ικανοποιούν τις ανάγκες για μεγαλύτερη κερδοφορία των επιχειρήσεων με πολύ φτηνό εργατικό δυναμικό που θα βγαίνουν μέσα από τα ΙΕΚ, μέσα από τις σχολές αυτές με το μορφωτικό πεδίο το οποίο να είναι πολύ κάτω από αυτό που μπορεί να είναι και που μπορεί να έχει ένας εργαζόμενος, ένας φοιτητής, ένας μαθητής. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία, κύριε Κατσότη. Να είστε καλά, κύριε Βουλγάρη. Καλή σας ημέρα. Η μόνη λύση είναι αγώνας
του ίδιου του λαού μας για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.